season tickets. Θα ανακοίνω σήμερα. Έχουμε και τον Γκέλι που είναι πάλι MVP. Γενικότερα είναι σε ένα καλό momentum ο μπασκετικός Άρης. Δεν ξέρω αν φταίει και η άβρα ενός νέου στελέχους φέτος στην ομάδα του Χρήστου Ταπού, το οποίο έχει αναλάβει το ρόλο του team manager σε ένα καινούριο ρόλο. Αν και το βλέπω καμιά φορά σε κάτι φωτογραφίες που ανεβάζει και αυτός και ανεβάζει ΚΑΕ, κρατάει την μπάλα σαν να θέλει να τη δαγκώσει λίγο. Χρήστο, καλησπέρα, τι γίνεται. Καλησπέρα. Καλά, εσείς. Καλά. Δηλαδή, δεν έχω να σας προπονήσω, αλλά πιστεύω 10 σουτάκια τα βάρας και εσύ, δεν γίνεται με βάρας ακόμα λίγο. Και παραπάνω, γιατί μόνο 10. Ρε φίλε, γίνεις να είσαι στο παρκέ τώρα και να μην είναι σουτάρις τώρα. Ναι, τώρα, εντάξει. Και ο Χρήστος νομίζω και στην κατάσταση που διατηρείται μια χαρά το έχει. Νομίζω ένα ποιοτικό δεκάλεπτο δεν το έχεις, το έχεις. Για μη σου πω και παραπάνω. Για μη σου πω. Πέρα από την πλάγια, εντάξει, τώρα έχω αποσυρθεί, αλλά νομίζω ότι κανένας αθλητής, ναι, ο οποίος έχει σταματήσει τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το οποιοδήποτε μαδικό, ναι, σπορ, δεν του φεύγει αυτή η τρέλα που έχει μέσα του όσα χρόνια για πέρασε. Οπότε κάτι τέτοιο συμβαίνει με μένα. Το σιδηρολιλία βλέπω κολλάζει λίγο. Γενικά έχω πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με όλα τα παιδιά, τους Έλληνες εννοώ, ειδικά τους μικρούς. Εντάξει, προσπαθώ να, ξέρεις, να τους εντάξω σε μια λογική και σε μια νοοτροπία ανταγωνισμού, πρωταθλητισμού, καθημερινής τριβής, καθημερινής πίεσης. Είναι νέα παιδιά, έχουν ευκαιρία φέτος να διακριθούν. Mm-hmm. Η ομάδα φέτος είναι πολύ καλή, ο προπονητής τους δίνει ευκαιρίες. Ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία, θεωρώ, η φετινή χρονιά. Και είσαι ικανός να το κάνεις αυτό και είναι και μέσα, να το πω έτσι, και σε αρμοδιότητες του πόστου που κατέχεις από φέτος. Ένα πόστο το οποίο βέβαια εγώ πάντα όποιος περνάει θα λέω ότι παραλαμβάνει τεράστια κληρονομιά από έναν άνθρωπο που τον έχει ζήσει και εσύ στον Άρη, το συγχωρημένο του Βασίλη του Βουρτζούμη, ο οποίος... Εγώ είχα αρκετούς ανθρώπους στη συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι ο Βασίλης ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η συγκεκριμένη θέση όσον αφορά, ναι, το οργανωτικό κομμάτι, το πόσο ήθελε να τα έχει όλα στην εντέλεια, το πόσο ρυθμισμένα τα είχε όλα, το πόσο καλό ήταν το κλίμα μεταξύ μας, το πόσο καλά μας μιλούσε. Μόνο καλά έχω να θυμάμαι τον Βασίλη και σίγουρα πολλά πράγματα που θυμάμαι που έκανε αυτός τα παίρνω σαν παραδείγματα και προσπαθώ να τα κάνω και εγώ ίδιος. Ναι. Σε ένα πολύ καινούριο πόστο για σένα και επειδή κολλάει και σε αυτό που λέγαμε πριν, προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στο μικρόβιο του παίκτη και αυτό το νέο ρόλο που έχεις, είναι λίγο δύσκολο? Εγώ συνεχίζω και λειτουργώ, mm-hmm, με την νοοτροπία του αθλητή, με την νοοτροπία του παίκτη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να βοηθήσω, ναι, τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα να αντιληφθούν και με ποιον τρόπο πρέπει να προπονούνται, να αγωνίζονται, να λειτουργούν, να συμπεριφέρονται μέσα στο παρκέ, έξω από το παρκέ, αλλά και φυσικά να τους δώσω να καταλάβουν, κυρίως τους ξένους, σε ποια ομάδα βρίσκονται, πού παίζουν, τι είναι αυτό το γήπεδο, ποιοι είναι όλοι αυτοί που κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή έρχονται και φωνάζουν και χοροπηδάνε σαν τους τρελούς και στην αρχή τους φαίνονταν πολύ περίεργο, απλώς έχουν οικειοποιηθεί με αυτή την ατμόσφαιρα. Οπότε έχω έναν πολυμορφικό ρόλο, ο οποίος προσπαθώ να κρατάω και τις ισορροπίες ανάμεσα στα παιδιά, στο υπόλοιπο staff και στη διοίκηση, αλλά και με αυτούς που και θα τους εμψυχώσω και θα τους πω μια κουβέντα και γενικά θα τους μιλήσω σε μια γλώσσα η οποία αντιλαμβάνονται και ξέρουν καλά αυτοί που λέμε εμείς την μπασκετική γλώσσα, στη γλώσσα που αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει ένας παίχτης. Και είναι και παιδιά κιόλας οι περισσότεροι που είναι και νεαροί και Αμερικανοί και ακόμα είναι σε μια δικασία που πλάθονται, να το πω έτσι. Και ίσως και αυτό έπαιξε και το ρόλο του Χρήστο στο ξεκίνημα της σεζόν που είχε κάποια σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, βλέπαμε μεγάλες νίκες, βλέπαμε είτε σε άλλα μάτς, σε λεπτομέρειες πάντα, γιατί δεν έχουμε δει τον Άρη να χάνει μεγάλη διαφορά, θυμάμαι καλά, φέτος. Βλέπαμε μια ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν που ψαχνότανε. Είμαστε πλέον σε μια φάση σταθεροποίησης με τις συνεχόμενες νίκες που έχει πετύχει? Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η ομάδα παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Σκαμπανεβάσματα σίγουρα θα υπάρξουν, mm-hmm, όπως υπάρχουν σε κάθε νέα ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι εντελώς καινούρια. Η τελευταία προσθήκη έγινε πριν ακριβώς 3 εβδομάδες. Είχαμε τραυματισμό, προσπαθούμε να ξαναεντάξουμε μέσα στον Χάλα ξανά μέσα στον αγωνιστικό ρυθμό, να έρθει λίγο να παντρέψει, να παντρέψουμε όλο αυτό με τους καινούριους παίχτες. Να δούμε πώς λειτουργεί το Χάνλαν Κέλλη, γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, έχουν επιθετικό ένστικτο.
Θεωρώ ότι αν αυτοί οι δύο μπορέσουν να συνεργαστούν στην επίθεση θα κάνουν πολλά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα η ομάδα θα βελτιώνεται, θα δείχνει ίσως κάποια πράγματα τα οποία θα αρέσει τον κόσμο, κάποια που δεν θα αρέσουν. Θα έχουμε αυτά τα up and down που έχουν όλες οι ομάδες. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλό ρυθμό και σε πολύ καλή στιγμή. Ναι. Και το απολαμβάνει και ο κόσμος, ο οποίος και στο ξεκίνημα που υπήρχε αυτή έτσι, η συνέλευση σεζόν κατά τα ψέματα, ήταν και ειλικρινής και οι άνθρωποι του Άρη είχαν καταγράψει και μιλήσαν ειλικρινά στον κόσμο για τα δύσκολα δεδομένα, για την προσπάθεια που θα γίνει. Ο κόσμος ήταν εξ αρχής δίπλα στην ομάδα. Φτιάχνεται πλέον, να το πω έτσι συσσαγωγικά, βλέποντας και τις τελευταίες εμφανίσεις της και την υγεία και το καλό κλίμα που αποπνέει. Και νομίζω ότι ίσως ήταν και καλό το timing που ανακοίνωσε σήμερα και η ΚΑΕ αυτά τα mid-season tickets, τα διαρκές για το υπόλοιπο της σεζόν. Κοίταξε, για την ώρα ο κόσμος δείχνει ότι του αρέσει αυτό που βλέπει. Ναι. Είτε έρχεται στο γήπεδο, είτε το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Εγώ ακούω, διαβάζω διάφορα σχόλια από κόσμο, από φιλάθλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την εικόνα που δείχνει η ομάδα. Τους αρέσει αυτό το πάθος και η μαχητικότητα που βγάζουμε, το ότι δεν παρατάμε τα παιχνίδια, το ότι βουτάμε για τις μπάλες, το ότι εντός εισαγωγικών δαγκώνουμε στην άμυνα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα στοιχεία αρέσουν στον κόσμο της ομάδας. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση από την πλευρά της διοίκησης, ακριβώς σχεδόν στη μέση του προαθλήματος, να βγάλει κάποια πακέτα προσφορών για το υπόλοιπο τη σεζόν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, να πάρει εισιτήρια διαρκείας για να έρθει στο Κύπρο να παρακολουθεί την ομάδα, να συνεισφέρει οικονομικά, γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος, το οποίο κάνουν μια τεράστια προσπάθεια οι άνθρωποι της διοίκησης να το ρυθμίσουν, να το βάλουν σε μια τάξη ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Δόξα Θεώ, όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής και διοικητικά και αγωνιστικά. Κάνουμε όλοι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και φυσικά σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί ο κόσμος του Άρη, επειδή έχει περάσει δύσκολα, επειδή ξέρει πως είναι οι δύσκολες καταστάσεις, θεωρώ ότι ο κόσμος του Άρη είναι μαχητής, ξέρει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος για εμάς να τον έχουμε κοντά μας, να τον νιώθουμε και να τον καταλαβαίνουμε συνέχεια δίπλα μας. Και ένα από τα πράγματα, νομίζω, Χρήστο, που βλέπει ο κόσμος και του αρέσει πολύ, είναι ότι ο φετινός Άρης, συγκριτικά με τον περσινό και τον προπέρσινο, θα πω εγώ, έχει περισσότερο μπάσκετ μέσα. Δηλαδή, έχει περισσότερους ανθρώπους που νιώθουν από μπάσκετ. Να, εσένα, ας πούμε, που ξέρεις το σκεπτικό του αθλητή, σε ένα καινούργιο πόστο, ξέρεις να λειτουργήσεις. Ο Λευτέρης Αρβανίτης και άλλα άτομα, και ο Ρος Χιαμάνης και άλλα άτομα της διοίκησης. Είναι μια ομάδα μπάσκετ που έχει μπάσκετ. Γιατί, εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρσι δεν έβλεπα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια ομάδα που να έχει μπάσκετ, η πρόπερση ειδικά. Θεωρώ ότι φέτος έγιναν στοχευμένες κινήσεις. Mm-hmm. Επέλεξε η διοίκηση άτομα τα οποία όχι μόνο ξέρουν από μπάσκετ, αλλά ξέρουν και από Άρη. Είμαι εγώ, είναι ο Σάκης ο Παραλίκας, είναι ο Μιχάλης ο Ρωμανίδης. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν παίξει στο σύλλογο, ξέρουν τι σημαίνει, έχουν νιώσει την ατμόσφαιρα, έχουν περάσει, έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Γενικά έχουν ανδρωθεί μέσα από το γήπεδο, ξέρουν τι σημαίνει το να παίρνει τον άντρα φορά στην κανένα. Οπότε είναι πιο εύκολο για εμάς να μεταφέρουμε αυτό το αίσθημα στα παιδιά. Είναι δύσκολο το να αντιληφθεί οποιοδήποτε Αμερικάνος ή ξένος το τι σημαίνει για όλους εμάς αυτό το γήπεδο, το τι σημαίνει το να το βλέπεις γεμάτο, το τι σημαίνει να κοιτάς την οροφή και να βλέπεις όλα αυτά τα σημαίνια κρεμασμένα και τη φανέλα του Νίκου Τουγκάλη. Αλλά σιγά σιγά θεωρώ ότι και αυτοί καταλαβαίνουν ότι γίνεται, και φαίνεται νομίζω και από την διάθεση και από την αναπομονησία που δείχνουν αυτήν την εβδομάδα για το παιχνίδι που έρχεται. Ναι, και εκεί θα σε πήγαινα μετά, γιατί το έχει ζήσει αυτό το ντέρμπι πολλές φορές και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από το Άρη είναι η αλήθεια. Δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, σίγουρα. Ακόμα ίσως και του πιο πρόσφατου. Δεν πάω τώρα σε άλλες εποχές αυτοκρατορίας κτλ. Αλλά πάντα θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και πάντα θα είναι και ένα μεγάλο ντέρμπι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Εμείς προσπαθούμε να τον προσεγγίσουμε τεχνικά σαν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά σίγουρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προετοιμασία για να μπορέσουν τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει ανάλογες ατμόσφαιρες να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες θα υπάρξουν
όσον αφορά ένα γήπεδο γεμάτο, και δεν εννοώ ένα γήπεδο γεμάτο επειδή θα πάμε να παίξουμε εκεί. Ναι. Την ίδια προετοιμασία πρέπει να κάνουμε και για ανάλογα παιχνίδια που θα παίξουμε εδώ, γιατί όπως μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά μια εχθρική ατμόσφαιρα, μπορεί το ίδιο αρνητικά να σε επηρεάσει και μια ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο, όσο μπορεί να σου κάνει, να σε κάνει να χάσει την κύντρωσή σου, να φύγεις από το πλάνο που έχεις σαν ομάδα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι σαν ένα απλό παιχνίδι με τις όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν, τις οποίες δουλεύουμε καθημερινά και το τεχνικό staff, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι όσον αφορά την προετοιμασία των παιδιών. Φαντάζομαι εσύ με τους Αμερικανούς ειδικά, που ξέρεις από αυτά τα μάτς πάρα πολύ καλά, θα τους βάζεις ήδη στο κλίμα. Για τις ιδιαιτερότητες. Γενικά είναι ενημερωμένοι, ναι, το τι σημαίνει να παίζει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και το αντίθετο, τι σημαίνει mm-hmm. να κερδίσει ένα τέτοιο μάτς και ανάλογα το να χάνεις. Mm-hmm. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους πούμε ή να τους δείξουμε μάλλον το πώς θα είναι πάνω κάτω το γήπεδο και ότι δεν χρειάζεται ούτε να ασχοληθούν με κερκίδα, ούτε να επηρεαστούν, ούτε να κοιτάζουν να λειτουργήσουν σαν να είμαστε στο γήπεδο και να παίζουμε ένα διπλό προπονητικού χαρακτήρα. Και αν το μυαλό τους είναι μέσα στο παιχνίδι και η συγκέντρωσή τους είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να πάει εκεί και να κερδίσει το μάτς και εύκολα κι εμείς. Έχεις να μας δώσει καμιά πληροφορία Λόκη της Λόμπουτσαρ, γιατί υπάρχει αυτό το ερωτηματικό αυτές τις μέρες. Δεν έχω, αλλά και να είχα, δεν θα έβγαλε. Μάλιστα, λοιπόν. Πάντως, Χρήστο, για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ναι, γιατί φαντάζομαι, όπως είπες και εσύ, ότι σουτάρεις παραπάνω από 10 σουτ, ένας παίχτης τον οποίο λατρεύεις και τώρα, ο Τόνι Κούκοτς, και διάβαζα νωρίτερα μια συνέντευξη που έχεις δώσει το 2001, τώρα στα κοντά, και είχες και το όνομά του στο κινητό, σε εκείνα τα πρώτα κινητά, έτσι διαβάζω τουλάχιστον. Καλά, πολλά έχω. Σε συνέντευξη τα νέα. Ακόμα έχω. Έβλεπα. Φανταστείς ότι έχω μέσα στην ντουλάπα μου με τα ρούχα μου, έχω την φανέλα που είχα αγοράσει όταν ήμουν 14 χρονών. Την έχω εκεί. Πολύ βαριά, μεγάλο βάρος για ένα νεαρό τότε να τον συγκρίνουμε τον Κούκος. Εντάξει, ήσουν και αριστερόχειρας, είχατε παρόμοιο τρόπο παιχνιδιού, αν και εντάξει, ο Κούκος ήταν από τους απίστευτους παίκτες. Ευτυχώς εμείς τα βάσαμε στα καλά χρόνια. Ήταν ένας από τους πιο ολοκληρωμένους που έβγαλε το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έβλεπα λοιπόν προχθές ένα βιντεάκι και αυτός έκανε 2-3 σουτ πριν από ένα μάτς των Bulls τώρα στα κοντά. Ναι. Είχε ένα 3-3, φίλε, ούτε διχτάκι βρήκε μπάλα. Θεωρώ ότι το μπάσκετ δεν ξεχνιέται, ενώ στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί ένας βετεράνος μετά από 5-10 χρόνια να εκτελέσει ένα φάουλ και να το βάλει. Εγώ προσπαθώ. Ο σουτέρ, δεν μπορώ να παίξω μόνο με κάποιον, αλλά όχι, αλλά 10 τρίποντα, ναι, παίζω με όποιον θες τώρα. Εγώ σε φαντάζομαι να ξέρεις ορισμένες φορές όταν σε βλέπω τον πάγκο, γιατί είναι μια εικόνα τώρα που δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, φαντάζομαι εκεί στιγμή τι μπορεί να σκέφτεσαι, ή ακόμα και στο μάτι του Σαββάτου, να το πάρω εγώ, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις. Αυτό που είπες και πριν. Δηλαδή, ο αθλητής πάντα θα κουβαλάει μέσα το αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Υπάρχει, ναι, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι και τα πράγματα διαφορετικά και σκέφτομαι εντελώς, ναι, διαφορετικά από ότι όταν έπεσα. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω, ας πούμε, όταν ήμουν παίχτης, τι λάθη έκανα και πόσο σοβαρά ή όχι ήταν αυτά τα λάθη. Σημαντικό αυτό που αναφέρεις. Τα βλέπω απ' έξω και τα αντιλαμβάνω. Ναι. Δηλαδή και βλέπω πράγματα τα οποία έλεγα το έκανα εγώ αυτό το πράγμα και όμως τώρα αντιλαμβάνομαι πόσο λάθος, ας πούμε, ήταν όλο αυτό που έκανα. Είναι σημαντικό. Και σε αυτό το κομμάτι προσπαθώ να βοηθήσω και τα παιδιά. Είναι πολύ ιδιαίτερο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Εγώ δεν είχα τόσα χρόνια που έπαιζα κάποιον να πρώην παίχτη, ας πούμε, σε ένα τέτοιο πόστο, να μου μπορεί να μου μιλήσει, ναι, βάσει των δικών του παραστάσεων και εικόνων ή βάσει της δικιάς του εμπειρίας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για εμάς που είμαστε, σε όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο πόστο πρέπει να είναι πόστο το οποίο πρέπει να έχει ένας πρώην αθλητής, γιατί μόνο αυτός ξέρει το πώς μπορεί να βοηθήσει, ειδικά τα νέα παιδιά. Εγώ θα ζητήσω τον Γιάννη Καστρίδη να μιμηθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να σε βάλει και σε κανένα διπλό στην προπόνηση. Άμα γίνει αυτό, θα πάρω άδεια από τον Γκάτζιο να έρθω να χαζέψω λίγο. Να ξέρεις. Κοίτα, σε κάποια προπόνηση, αν έχουμε τραυματίες και είμαστε 9, είμαι ο πρώτος υποψήφιος. Αμπαίνεις, ε! Δεν έχει τύχει ακόμα, αλλά είμαι ο πρώτος υποψήφιος. Τότε θα έχουμε το νου μας, να χαζέψουμε. Καλή επιτυχία, Χρήστο. Από το Σάββατο και μετά. Ναι, ο Στέριος δεν θα σου πει καλή επιτυχία. Λόγω πάγκο, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία το Σάββατο. Μακάρι η ομάδα να δώσει συνέχεια στις νίκες και μακάρι και ο κόσμος να στηρίξει και αυτή την πρωτοβουλία της ΚΑΕ με τα mid-season tickets, τα οποία κυκλοφορούν από σήμερα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Χρήστος Θαπούτος.